βίντεο που δείχνει τις αντιδράσεις των παικτών και από τις δύο ομάδες σε σχέση με την αποχώρησή σου. Θέλω λίγο να μου ολοκληρώσεις και να μου πεις μετά την ψήφο της Ξένιας προς εσένα πώς ήταν τα πράγματα μεταξύ σας και από την πλευρά της και από την πλευρά σου. Λοιπόν, επειδή είδα το επεισόδιο, γιατί με ενδιέφερε να δω τι υπόθηκε, η Ξένια είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Τι είπε? Ότι με πλησίασε αφού με ψήφισε. Με πλησίασε για να μου μιλήσει, για ποιο λόγο με ψήφισε κλπ. Α, και ότι εσύ δεν είχες και ότι διάθεση. Εγώ δεν είχα διάθεση. Αυτό δεν ισχύει. Δεν σε πλησίασε ποτέ? Ποτέ. Την πλησίασα εγώ και της λέω, της χτυπάω την πλάτη και της λέω δεν πειράζει. Έτσι είναι το παιχνίδι. Ναι. Αυτό. Τώρα πώς είπε εκείνη ότι με πλησίασε και εγώ αρνήθηκα. Εντάξει, αυτό είναι ψέμα και δεν μου άρεσε. Αλλά ο καθένας. Προφανώς. Λέει ότι του αρέσει. Αυτό έχει μια σημασία να το αναφέρουμε. Ότι του τον βολεύει. Ήτανε, ναι, μεγάλο. Δηλαδή δεν ήρθε ποτέ. Και ίσα-ίσα εγώ, δηλαδή και στο συμβούλιο, φεύγοντας, της λέω, εντάξει. Γιατί δεν σας κρύβω ότι είχα και έναν άλλο ρόλο εγώ στο παιχνίδι. Ήτανε πιο μικρά τα κορίτσια, τις πρόσεχα. Βέβαια, εσύ είσαι και η μαμά, έχεις μια εντελώς άλλη ενέργεια. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι ένας γονιός που μπαίνει μέσα εκεί αναπόφευκτα φέρει αυτή την προστατευτική ενέργεια του γονιού. Οπότε, αν είναι και λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία από τους υπόλοιπους, είναι λογικό ότι θα λειτουργεί προστατευτικά. Ναι. Το ίδιο και με τη Δαλάγα την Κατερίνα. Την είχα από κοντά, της έφτιαχνα τα μαλλιά, τη συμβούλευα. Α, επίσης, με την Ξένια. Δήλωνε ανοιχτά ότι δεν αντέχει και θέλει να φύγει. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση και τη στήριζα, της έλεγα βρε, θα κάνει καλό στη δουλειά σου, κάνει υπομονή. Α, έλεγε ότι δεν αντέχει τις συνθήκες και θέλει να αποχωρήσει μόνη της. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και έκλαιγε. Πάντως την βλέπουμε πάρα πολύ μαχητική και αγωνιστική. Και έχει ανέβει και αγωνιστικά. Και έχει βελτιωθεί και αυτό. Αυτό που μου έκανε απλά εντύπωση είναι ότι κάποιος που την προηγούμενη λέει ότι θέλω να φύγω και δεν αντέχω, μου λείπουν οι δικοί μου και θέλω να. Δεν μου ταιριάζει εμένα αυτό το παιχνίδι. Στην ατομική ασυλία, αφού δεν σου ταιριάζει, τότε μην την κερδίζεις, ας πούμε, και παίρνεις το λαιμό στους άλλους που τους ταιριάζει αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις κάτι, ότι εμένα μου ταιριάζει απόλυτα το παιχνίδι. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι ενδεχομένως επειδή είναι αρχή. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να εναλλάσσονται και μέρα με τη μέρα. Δηλαδή να ξυπνάς ένα πρωί και να λες πραγματικά δεν αντέχω, όχι, θέλω να φύγω και την άλλη μέρα. Εμείς που το έχουμε ζήσει, Ντορέτα, είναι κάθε μέρα διαφορετική. Ξυπνάς, είτε θα είσαι χαρούμενος και μετά στο επόμενο πεντάλεπτο η ψυχολογία σου θα πέφτει. Ή το αντίθετο. Λογικό, ναι, όντως. Θα πάμε να δούμε το βίντεο με τις αντιδράσεις των. Το έχεις δει, έχεις δει τα επεισόδια μετά την αποχώρησή σου. Είδα κάποια πράγματα. Είδα για να δούμε το βίντεο. Τι είπαν μαχητές και διάσημοι για την αποχώρηση της Κατερίνας και θα το σχολιάσουμε μετά.